Ακούστε παιδές, επιστρέφουμε με το Limbo από εκεί που είχαμε μείνει. Σήμερα είναι το τελευταίο επεισόδιο, όσο και να διαρκεί. Μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο από τα πρώτα δύο. Αλλά θα ολοκληρώσουμε αυτό το παιχνίδι, το υπέροχο, που παρουσιάζει μια ιστορία μέσα από την εικόνα. Συνεχίζουμε με τους γρίφους μας, να φτάσουμε να δούμε ποιος είναι ο στόχος μας. Και πετύχαμε μέλισσες ή κουνούπια. Δεν μπορούμε να το κάνουμε κάτι. Τώρα φαίνεται ότι με φοβάται. Αν πηδήξω μέσα στο νερό, προλαβαίνει. Προλαβαίνει. Κάπως πρέπει να το δελεάσουμε τώρα. Πώς όμως? Αν περπατάω μέσα στο νερό, σιγά σιγά. Έλα ρε φίλε, κοντά ήμουνα. Πρέπει να περπατάμε μέσα στο νερό, σιγά σιγά. Έλα μη... Δεν γίνεται τίποτα. Να το κοιτάξουμε πως τρώει. Σε πιάσα. Βλάκα. Θα κρατηθώ όσο γίνεται από σένα. Και σου σπάσε ένα πόδι. Sorry, αλλά σε χρειάστηκα για να ανέβω εδώ πάνω. Έχουμε τεράστιες ράχνες, τεράστια κουνούπια. Η μέλισσα, τι ήταν? Εγώ είμαι απλά ένα παιδάκι το οποίο δεν ξέρω πού πάω. Εδώ έχουμε ένα νέο γρίφο που κάτι θα χρειαστούμε. Θα χρειαστούμε τα κουτιά. Τώρα πως θα τα χρειαστούμε δεν ξέρω. Εδώ αυτό δεν είναι κουτί που να μπορείς να το σπρώξεις. Μπορούμε να ανεβούμε σε αυτές τις σκάλες. Γιατί? Για να φτάσουμε εδώ. Και τι κατάλαβα που το κατέβασα αυτό? Πες ότι το βάζουμε έτσι. Α, θα έχω κάτι να κουβαλήσω ρε. Τώρα το κατάλαβα. Οκ, 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 οκ. Ωραία, θα έχουμε κάτι να κουβαλήσουμε τώρα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πατάμε εδώ το κουμπί. Θα πρέπει να κουβαλήσουμε αυτό το λάστιχο. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Ω! Δεν προλαβαίνω. Όχι ρε φίλε, το χάσαμε. Πάμε ξανά. Δεν μπορείς να ανέβεις και από εκεί πάνω. Πρέπει να είσαι από αυτή την πλευρά. Ωραία, παπ, γρήγορα. Έλα λάστιχο. Έλα λάστιχο. Κάτσε. Κάνουμε πλακιά. Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Ω! Γρήγορα, 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 γρήγορα. Ωραία. Τι θα το κάνουμε το λάστιχο? Λογικά όταν κατέβουμε κάτω θα μάθουμε. Μάλλον θα το χρειαστούμε για εκείνο το κουμπί που πρέπει να ανοίξουμε. Γι' αυτό να κατέβουμε. Να βρούμε πού πήγε το λάστιχο μας. Γιατί μάλλον θα πρέπει να το βάλουμε εδώ. Θα μας δώσει... Α, κάτσε απ' την άλλη, απ' την άλλη. Θα μας δώσει λίγο χρόνο. Άρα, σταματάμε εδώ τη φορά. Ναι, αλλά και πάλι δεν προλαβαίνουμε. Α, θα έρθει από κάπου ψηλά, ρε. Ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε, ναι, ρε. Εδώ, άστο έτσι. Και τώρα τρέχα. Go, 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 go. Go, 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 go. Go, 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 go.
Τώρα εμείς πρέπει απλά να σπρώξουμε το κουτί. Θα το σπρώξουμε από την άλλη. Χωρίς να μας σκοτώσει το τέτοιο. Ωραία, το κάνω. Easy peasy lemon squeezy. Είδες που τελικά είναι πιο εύκολο από ό,τι φαίνεται. Δεν χρειάζεται κόπο, τρόπο θέλει. Και εδώ θα ανέβουμε πάνω και θα δούμε τι κάνει αυτή η μανιβέλα. Αυτή η μανιβέλα γρανάζια, τεράστια γρανάζια. Άρα τώρα σίγουρα είμαστε σε ένα εργοστάσιο. Και θα ανέβουμε εδώ. Τραβήξουμε το κουτί αυτό, να ανέβουμε εδώ και κατεβούμε από τις σκάλες. Τεράστια μηχανήματα. Φύγαμε από την εποχή του σιδήρου και φτάσαμε εδώ στην βιομηχανική επανάσταση. Έλα, εδώ θα χρειαστούμε το κουτί. Πώς φέρνουμε το κουτί από εκεί πάνω? Σίγουρα θα χρειαστούμε το κουτί. Άρα τραβάμε λίγο το κουτί. Θα πάμε από την άλλη να το σπρώξουμε. Και το βάλουμε πάνω στο γρανάζι. Και ό,τι γίνει, ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Ω, μην πεθάνω. Ωραία. Θα παίξουμε έξυπνη μπαλίτσα. Θα το σπρώξουμε λίγο. Για πάμε από εδώ. Το σπρώξουμε έτσι και μπαπ. Άντε γεια. Πιο έξυπνος πιθαίνω. Α, όχι. Θέλουμε και το κουτί. Και πώς θα το κάνουμε να έχουμε και το κουτί? Κάτι δεν κάναμε σωστά. Χρειαζόμαστε κάτι που να πατάει εδώ. Έχει κάτι άλλο εδώ που χρειαζόμαστε? Πεθαίνω εδώ άμα κάτσω. Πέθανα, ναι. Α, θα πάρουμε και αυτό το κουτί μαζί μας. Έτσι θα έχουμε δύο κουτιά. Οκ. I understand. Ναι, πρέπει να πάρουμε όμως το κουτί. Γιατί αν δεν το παίρνουμε το κουτί, δεν κάνουμε δουλειά. I understand. Κράτα το κόντρα. Μπράβο αγόρι μου. Παύρο πασάκα μου. Και θα ανέβουμε να πάρουμε και το άλλο κουτί από πάνω και έτσι θα έχουμε τα δύο κουτιά που έχουμε ανάγκη. Ωραία, έτσι είναι. Πάμε από εδώ. Σπρώξουμε εδώ. Όμορφα, ωραία. Και με ασφάλεια. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι λίγο δύσκολος ο γρίφος. Αλλά όπως είπα, δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Και τώρα πώς θα τα πάρω και τα δύο? Λίου. Έλα, σπρώξε το άλλο. Θα θέλω χώρια. Άρα αυτό θα το βάλουμε τέρμα άκρη. Θα το χρειαστούμε. Εντάξει, βλέπετε, όλα πρέπει να κάνεις υπομονή μέχρι να κάτσουν ακριβώς όπως πρέπει για το γρίφο. Δεν έχει μα, μου, γρήγορα και τα λοιπά. Θα τα κάνεις με τον ρυθμό που σου επιβάλλει το παιχνίδι. Και γλιτώσαμε. Παπ. Χρειαστούμε εδώ. Θα
Εδώ θα χρειαστούμε να πάρουμε πολύ φορά που εμείς δεν την έχουμε αυτή τη φορά για κανένα λόγο. Ναι, δεν κάνουμε σωστά. Πάρουμε πάλι πολύ φορά. Πάμε λίγο πιο καμηλά να πάρουμε πολύ φορά. Θα πρέπει να πατήσουμε το κουμπί και να πιάσουμε την αλυσίδα. Δηλαδή πρέπει να την αφήσουμε με φορά την αλυσίδα. Και ίσως τώρα. Ναι. Έτσι είναι. Πω πω πω. Τι τους έκανα τώρα ρε φίλε. Βάλουμε το γρανάζι εδώ. Το κουμπώσαμε. Και τώρα. Ωπα ρε. Αλλάζει το perspective του παιχνιδιού. Αλλάζει πως κινείται η βαρύτητα. Εντάξει, όχι του πλανήτη, τα μηχανήματα όλα αυτά. Γρήγορα, 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 γρήγορα. Ωραία. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ. Κάτι γίνεται τώρα εδώ. Έχουμε έναν μαγνήτη, ο οποίος αχα, okay. Ωραία, άρα αυτό είναι με μαγνήτη δουλεύει. Και εμείς θέλουμε να σπρώξουμε το κουτί εδώ. Και παπ. Ωραία. Για να φτάσουμε μετά στις σκάλες. Θα πατήσουμε το κουμπί. Και δεν θα πιαστούμε από τις σκάλες γιατί θέλουμε να γυρίσει λίγο πιο κάτω το κουτί. Εκεί. Κάτσε να δοκιμάσουμε αν μπορούμε να πιαστούμε από τις σκάλες τώρα. Ναι. Τώρα μπορούμε. Πατάμε αυτό. Πηδάμε εδώ. Και δεν πηδάμε στις σκάλες εννοείται. Γιατί είμαστε σαψάλιδες. Ωραία, το πήραμε. Ανεβαίνω. Παίρνα, μπράβο. Τώρα νομίζω από εδώ και πέρα είναι πιο πολύ γρίφο. Ανέβα. Δεν ανέβηκε εκεί που έπρεπε. Πέθανε. Καλύτερα να χάσουμε το κεφάλι μας παρά να περιμένουμε. Πρέπει να ανέβουμε στην αλυσίδα. Γρήγορα το κουτί. Ανέβα, ανέβα. Ωραία, ανέβηκα. Τώρα εδώ πρέπει να παίξουμε πολύ καλή μπαλίτσα. Λογικά θα έρθει το κουτί πιο αριστερά. Θα πρέπει να κατέβουμε πάνω στο κουτί. Ήταν έρχεται το κουτί μόνο του. Τώρα εμείς πρέπει να μείνουμε πάνω στο κουτί γιατί εκεί έχει ηλεκτρισμό. Κάτω. Και hop. Ωραία φίλε. Τώρα. Τώρα λογικά προς τον τοίχο πρέπει να πάω. Ωραία. Με κλειστράμε σιγά σιγά. Ναι, και θα έρθει η μπάλα τώρα. Γρήγορα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα τι πρέπει να κάνω. Δεν έχω, θα πεθάνουμε τώρα. Πεθάναμε. Βέβαια. Πώς είχε αλλάξει όμως το ambience του παιχνιδιού. Τώρα λες και είσαι μέσα σε νερό.
τέτοια φάση. Άρα πρέπει να σπρώξουμε αυτό το κουτί, μόλις μας δοθεί η ευκαιρία να το σπρώξουμε. Θα ξεκινήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έλα. Έλα. Με χτύπησε το κεφάλι το σίδερο. Πολύ περίεργη γκρίφη. Όλο αυτό είναι ένα μηχάνημα το οποίο περιστρέφεται όλη την ώρα, δηλαδή για κάτι το χρησιμοποιούσαν. Ω, γλίτωσα. Γλίτωσα. Δεν ξέρω βέβαια που πάω. Εγώ θα πάω. Λογικά κάπου εδώ πρέπει να πάμε τώρα. Και ξανά κρασίδι, ξανά έξω, από το πουθενά. Ω. Όχι ρε φίλε, μόλις είχαμε φτάσει. Έλα ρε φίλε, μόλις είχαμε φτάσει στην κοπέλα ρε. Αυτό είναι τώρα κρίμα ρε φίλε, μόλις την είχαμε συναντήσει ρε. Κοίτα εδώ τώρα με το σκουλίκι τι μας έκανε. Μας έκανε μπλε. Και πέθανε. Και ξαναπέθανε. Ξανά εδώ, σιγά σιγά και οπαλάκια. Τώρα πρέπει να φτάσουμε πάλι στην κοπέλα. Λογικά το φως θα μας στείλει πίσω δεξιά. Θα φτάσουμε στην κοπέλα. Ωπα ρε, άλλη διαδρομή κάνουμε τώρα, ναι. Δεν γυρνάμε εκεί που πρέπει. Τώρα εδώ πώς θα το κάνουμε. Go 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 go. Εδώ θα έχουμε χρόνο να περάσουμε. Α, ξέρω. Θα πιαστούμε και θα περιμένουμε. Και μόλις μπορούμε ανεβαίνουμε πάνω, τρέχουμε. Τώρα απλά πρέπει να συγχρονιστούμε εδώ με ένα κουτί. Οπ, ωραία, λιτώσα. Τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Τι έχουν σκεφτεί αυτοί οι άνθρωποι όταν φτιάξαν αυτό το παιχνίδι, δηλαδή απίστευτο. Βέβαια. Βέβαια έπεσα κάτω. Έναν τόσο περίεργο κόσμο φανταστήκανε. Ωραία, εδώ. Ανέβα πάνω. Ωραίος ο παίκτης. Θα έπρεπε κάπως να φτάσω εκεί πάνω. Αλλά νομίζω δύσκολο το κάνουμε αυτό. Γιατί εκεί έχει ένα κάτι κρυμμένο. Ναι, αλλά εδώ τι κάνω τώρα. Θα πρέπει να παίξουμε διαφορετικά μπαλίτσα. Ναι, έτσι θα παίξουμε μπαλίτσα. Ωραία. Και ανέβηκα εδώ πάνω. Κοίτα πόσο κοντά ήμασταν στην κοπελίτσα. Τώρα κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Λογικά κάπως πρέπει να φτάσουμε εκεί πάνω. Όχι. Να το κάνουμε έτσι. Να δούμε άμα γίνεται. Όχι. Το κάνουμε από εδώ έτσι, παπ.
Όχι. Ούτε έτσι δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει μάλλον πιο γρήγορα. Ωραία. Και πέθανε. Πέθανε, εννοείται. Τώρα αυτός ο γρίφος θυμάμαι ότι με είχε παιδέψει και την πρώτη φορά. Πρέπει να καταλάβουμε ίσως πιο μετά να έχει κάτι που μας βοηθάει. Αυτό εδώ τι κάνει? Αυτό εδώ έχει φως. Αυτό μάλλον θα το χρειαστούμε εδώ να είναι. Εδώ. Ας το δω. Πώς θα το κάνουμε ρε φίλε τώρα αυτό? Τι γίνεται έτσι? Όχι, ούτε έτσι δεν γίνεται. Έτσι αν το κάνουμε, φτάνει όμως μέχρι εδώ. Ναι, δεν γίνεται. Ναι, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Κάπως πρέπει να γίνει από αυτή τη μεριά. Άμα την ώρα που το σπρώχνω αρχίζω και ανεβαίνω πάνω. Ναι. Έτσι είναι. Αλλά και πάλι δεν προλαβαίνω γιατί έπρεπε να το περιμένω λίγο να γυρίσει. Ωραία, άρα την ώρα που το σπρώχνω θα είμαι πίσω, θα είμαι στην άλλη. Ωραία φίλε, αυτό με το physics είναι όλα τα λεφτά. Πώς το έκανα πριν, ξέχασα. Πάλι μπερδεύτηκα ρε φίλε, πάλι το έκανα λάθος. Άρα την ώρα που το σπρώχνω, ανεβαίνω, περιμένω να φτάσει εκεί και τώρα, λογικά τώρα θα γίνει. Θα γίνει? Όχι, δεν θα γίνει. Πρέπει να το σπρώξουμε, ανεβαίνουμε. Ίσως τώρα. Έλα. Όχι. Πρέπει να το κάνουμε σωστά. Λίγο πιο δύσκολος γρίφος. Αλλά τι να κάνουμε. Πρέπει να το υποστούμε. Και χοπ. Ωραία. Εδώ τώρα. Και έλα ρε φίλε, αφού το έκανα σωστά αυτή τη φορά. Δηλαδή έλεος. Κάνε και εσύ ένα πιο μεγάλο άλμα. Γίνω Air Jordan. Ωραία, τώρα. Για να πιαστούμε εδώ. Έλα. Αυτό ρε αγόρι, αυτό. Και πριν το έκανα σωστά και δεν πιάστηκες. Τώρα μην κάνουμε λάθος εδώ. Εννοείται ότι το άλλο το βαγόνι δεν ήταν εκεί που έπρεπε να είναι. Εννοείται. Γιατί να ήταν εκεί που έπρεπε? Μένει εδώ. Δεν φεύγει προς τα δεξιά. Πάλι καλά.
Πάμε εδώ. Το μάθαμε τώρα. Παίρνουμε φόρα. Ανεβαίνουμε. Πηδάμε. Περιμένουμε τώρα εδώ. Μόλις φτάσει στη μέση κατεβάζουμε. Εδώ. Πιανόμαστε από τη σκάλα. Περιμένουμε να φτάσουμε τέρμα άκρη και πηδάμε. Εδώ. Εδώ. Αυτό. Δύσκολο ήταν. Ωραία. Έχει και βαγόνια. Τώρα εδώ πρέπει να ανέβουμε πάνω. Εγώ θα ανέβω, θα τρέξω. Δεν ξέρω. Ναι, χρειαζόταν να ανέβουμε πάνω. Πάλι καλά ανέβηκα πάνω. Ωραία. Κατέβηκα. Βέβαια δεν ξέρω τι κάνει αυτό το κουμπί. Τώρα ξέρουμε τι κάνει αυτό το κουμπί. Έχουμε πολλή διαδρομή εκεί. Όχι. Ωραία. Ανέβα. Τρέχα. Δεν προλαβαίνω. Άρα πρέπει να είμαστε πιο... Όχι, έλα πιο εδώ. Πρέπει να σε πάρω φόρα. Ναι. Για να προλάβεις να σταματήσεις και μια στιγμή. Και τώρα ναι, τώρα μάλιστα. Έκανα βλακία. Έκανα βλακία. Θα έπρεπε να σταματήσω το μαγνήτη. Έχει τέρμα σκοτάδι. Ω. Περίμενε, θέλω να φτάσω στη σκάλα. Θέλω να φτάσω στη σκάλα. Please, ω! Χάσαμε. Άρα στη σκάλα πρέπει να φτάσουμε πιο γρήγορα. Αν και δεν θυμάμαι που είναι η σκάλα τώρα. Άρα πρέπει να πάρουμε φόρα εδώ και hop, ωραία. Ανεβήκαμε. Όχι. Θα χρειαστεί να πηδήξουμε εδώ. Και τώρα, χωρίς φως εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Α, θα πάρουμε αυτό το κουτί. Πάλι καλά, έχει λίγο τέτοιο. Λίγο φως να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Κατέβουμε. Ένα πάνω που θα τελειώναμε τον γρίφο. Βέβαια πρέπει να παιδεύουμε πιο πολύ. Έλα και πιέστηκα από τη σκάλα. Και το ρεύμα. Πρέπει να κατέβουμε εδώ σιγά σιγά. Άρα πάμε σιγά σιγά. Oh. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτά τι κάνουν. Θα πυροβολάνε. Οκ. Να και κάτι καινούριο που μάθαμε.
Ωραία, να βάλουμε αυτό να πυροβολήσει. Πρέπει μάλλον να το συγχρονίσουμε κιόλας κάπως. Αν και η μουσική δεν ταιριάζει με αυτό που γίνεται εδώ. Ναι, δεν προλαβαίνουμε να φτάσουμε εκεί. Μήπως χρειάζομαι το ένα όπλο να το φέρω πιο προς τα αριστερά. Πώς είναι ο σκοπός. Θα το φέρουμε όσο πιο... Α, ναι, χρειάζεται για να καταστρέψουμε το άλλο όπλο. Ή όχι. Ίσως πρέπει να το κάνουμε περισσότερες φορές. Έλα, πυροβολάμε. Αυτό. Μπράβο, αγόρι. Είδες. Και τώρα ξανά έχει το αθόρυβο ambience. Τώρα εδώ θυμάμαι ότι έχει έναν δύσκολο γρίφο που με είχε παιδέψει πάρα πολύ. Ναι, θυμάμαι. Εδώ είναι με χρόνο. Ναι. Και τώρα πρέπει απλά να το πιάσω και να το σπρώξω. Όμορφα και ωραία. Αλλά ακόμα δεν φτάσαμε στο δύσκολο γρίφο που δεν θυμάμαι πως γινόταν. Το μόνο γρίφο που με είχε παιδέψει σε αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά με είχε παιδέψει. Και τώρα τι κατάλαβα με αυτό. Πρέπει να κάνω κάτι τώρα. Μπορώ να ανέβω εδώ. Α, οκ. Νομίζω κατάλαβα τι χρειάζεται εδώ. Το πάμε αυτό λίγο πιο εδώ. Όχι. Εδώ. Ανεβαίνουμε εδώ. Και πάλι θα είναι με χρόνο. Κάναμε λάθος πριν, αλλά τώρα θα το κάνουμε σωστά. Θα περιμένουμε λίγο. Τώρα γρήγορα. Οπ. Για να πάμε να πάρουμε το άλλο το κουτί, γιατί θα ανέβει πάνω το άλλο το κουτί. Γρήγορα. Go. Μπράβο, αγόρι μου. Είδες, παίκτης. Και τι κατάλαβα. Τίποτα. Μπορεί να χρειαστούμε ξανά να κάνουμε εδώ κάτι πράγματα. Πρέπει να ανέβω πάνω στο κουτί. Ναι. Σωστός ο παίκτης. Εδώ. Και τώρα γλιτώσαμε. Ωραία. Έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά μας. Ξέχασα ότι υπάρχει αυτό το όπλο. Μήπως, λέω εγώ, μήπως. Μήπως. Πρέπει να κάνουμε κάτι εδώ.
Με αυτό το όπλο. Ωραίος. Ωραίος. Περαία, περαία. Κάτσε να κατεβάσουμε πάλι το ασανσέρ. Βάλουμε αυτό εδώ. Hop. Hop. Δεν είδε τίποτα το όπλο. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα το όπλο εναντίον μου. Και εδώ έχουμε ένα κουμπί. Τώρα εμείς πρέπει κάπως να παίξουμε εδώ καλή μπαλίτσα. Πρέπει να παίξουμε με τα physics του παιχνιδιού. Ναι, αυτό πρέπει να κάνουμε. Το αφήνουμε εδώ να πέσει. Παίρνει φορά, παίρνει φορά, παίρνει φορά και... Χοπ! Λίγο ήθελα. Ωραία, τώρα θα πάρει περισσότερη φορά. Και χοπ. Και χοπ, όχι. Θέλουμε να πάρει λίγο φορά, να πέσει, να προσγειωθεί εδώ, να παίρνει φορά, 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 χοπ. Ασκάτα. Παλάκια. Τώρα εδώ απλά πρέπει να παίξουμε με σωστό συγχρονισμό. Η βαρύτητα απλά θα κάνει τη δουλειά της. Ακόμα και η ψεύτικη βαρύτητα που χρησιμοποιούμε. Έλα, αυτό ήταν. Είδες, το κατάφερα. Και γιατί έχω αυτό το κουτί? Σε τι μου χρησιμεύει? Σε τίποτα. Εκτός άμα κάνουμε κάτι μετά με τη βαρύτητα και το φέρνουμε εδώ. Ίσως αυτό. Άρα, πάμε εδώ. Κατέβασε το ασανσέρ. Πάρε αυτό το κουτί και πηγαίνουμε στο άλλο όπλο. Έχουμε ένα κουτί. Τώρα αυτό το όπλο δεν μπορεί να μας κάνει απολύτως τίποτα. Τώρα όπως είπα. Άρα εδώ δημιουργούμε ανάποδη βαρύτητα. Γιατί? Για να κουβαλήσουμε αυτό το κουτί. Απορώ πως αυτό το παιδάκι αντέχει ακόμα στο μυαλό του με όλα αυτά που ζει. Ένα κουτί θα πρέπει να είναι εδώ. Ακόμα δεν φτάσαμε στον δύσκολο γρίφο, έτσι. Και ένα κουτί. Θα πρέπει να είναι εδώ. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε γιατί τώρα θα το σπρώξει. Άρα εμείς θα το βάλουμε εδώ περίπου. Γιατί όχι. Καλά είναι. Όχι, λίγο σπρωχμένο έτσι. Και αυτό. Το εδώ. Και όταν ξεκινήσει και φτάσει στο πρώτο κουτί που είναι δεξιά, τότε θα πατήσουμε το κουμπί. Το πατήσαμε νωρίς. Έρε.
Άρα περιμένουμε όταν ξαναξεκινήσει αυτή τη... αυτό το πράγμα που πηγαίνει πέρα δόθε. Τώρα. Γρήγορα Όχι ρε μαν. Ρε μαν. Τώρα. Πάλι λάθος το έκανα. Ναι, αλλά δεν προλαβαίνω για κανένα λόγο έτσι. Πώς θα γίνει τώρα? Αργεί περισσότερο όταν έρχεται. Παίρνει περισσότερη η ώρα. Λογικά τώρα το βάλουμε εδώ. Ναι, όταν ξεκινάει και κουνηθεί έστω και λίγο προς τα αριστερά. Ναι, αλλά δεν το κάνω σωστά. Περίμενε. Θα φέρουμε αυτό λίγο πιο εδώ. Έτσι. Και τώρα. Τώρα λογικά προλαβαίνουμε. Τώρα ναι, ορίστε. Φτάσαμε στα δέντρα που είχε στο inside. Και βλέπεις, το κρατάει μυστήριο το παιχνίδι. Μπορεί να νομίζεις ότι είσαι υπόγεια, μπορεί να νομίζεις ότι είσαι έξω. Τώρα εδώ πρέπει να κάνουμε παιχνίδι. Εδώ είναι ο δύσκολος ο γρίφος που δεν θυμάμαι πως γίνεται. Πρέπει εμείς να κάνουμε εδώ είναι σίγουρα να τα ανεβάσουμε και μετά βάζουμε μαγνήτη. Θα γίνω δυναμητής. Και μετά εμείς θέλουμε το άλλο να είναι εδώ κάτω, που υπάρχει νομίζω ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό. Νομίζω. Όχι. Ναι, αλλά τώρα χρησιμοποίησα το μαγνήτη. Δεν έχει λογική τώρα. Βάλαμε μπρος το μαγνήτη. Και πάλι φεύγει. Έχουμε ξεχάσει κάτι εδώ? Όχι. Ω, κάθε φορά αυτός ο γρίφος μου βγάζει την πίστη. Ο μαγνήτης δεν αλλάζει κάτι εδώ. Για να δούμε. Ναι, τα στέλνουμε πάνω. Ανοίγουμε το μαγνήτη. Τα στέλνουμε κάτω.
Όχι, δεν τα στέλνουμε κάτω. Τώρα με το μαγνήτη θα τα στείλουμε κάτω. Άρα. Παπ, παπ. Όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι πρέπει να κάνω. Ναι, δεν έχει κάτι που να μπορείς να κάνεις. Εμείς θέλουμε αυτό το δεξί να πέσει λίγο κάτω. Το οποίο δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κοίτα το καθυστερημένο, τώρα δεν μπορεί να ανέβει εδώ. Μπορούμε να ανέβουμε εδώ πάνω, όχι. Κάτι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε εδώ. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορεί να γίνει. Πρέπει μόνο αυτό το αριστερό να ανέβει με το μαγνήτη. Θα το ανεβάσουμε λίγο. Το άλλο έμεινε κάτω. Αμήν, έμεινε κάτω ρε φίλε, επιτέλους. Επιτέλους μπορούμε να κάνουμε δουλειά. Έπρεπε να το ανεβάσουμε λίγο το αριστερό. Και το ίδιο λίγο που ανέβαινε το δεξί δεν είχε αρκετή απόσταση να φτάσει στο μαγνήτη να το τραβήξει. Επιτέλους. Πέθανε. Πού? Στον ουρανό. Έπεσα στον ουρανό. Άρα πρέπει να δούμε εδώ τη φάση. Α, πρέπει να πιαστούμε από το σκηνή. Έσκασε το σκηνή στην άλλη πλευρά. Ποιος θα το περίμενε ότι το σκηνή μπορεί να... Πιάσου από το σκηνή ρε φίλε. Τώρα ας πούμε το παιχνίδι. Από εκεί που σου παρουσίαζει ένα story αρχίζει και έχει πιο δύσκολους γρίφους. Και είναι λίγο εκνευριστικό. Και τώρα. Τώρα πρέπει απλά να παίξουμε πολύ καλή μπάλα. Και δεν παίξαμε καλή μπάλα. Παίξαμε κακή μπάλα. Ωραία, τώρα παίξαμε καλή μπάλα. Α, έπρεπε να πετύξω πριν φτάσω στην κεραία. Καλό. Και μπαπ. Γρήγορα. Άρα πρέπει να αφήσουμε αυτό πριν φτάσουμε στην κεραία. Όμορφα και ωραία και πέφτουμε εδώ από τη σκεπή. Τέρμα κάτω. Και πέφτουμε εδώ από τη σκεπή. Τέρμα κάτω. Και πέφτουμε εδώ από τη σκεπή.
Πού? Δεν ξέρω. Δεν έχω που να πάω από τη σκεπή. Μου λέει πήδα εκεί. Εγώ πήδηξα. Δεν πιάνεται από κάτι. Τώρα να δεις, θα το κάνουμε 15.000 φορές αυτό το πράγμα μέχρι να πιαστούμε από κάτι. Δεν έχει από κάτι να πιαστεί. Α, έπρεπε να πατήσω το κουμπί, ρε. Οκ. Πρέπει να το κάνουμε πιο σωστά. Ωραία, φίλε. Και εννοείται. Εννοείται. Όλα εδώ θέλουν τώρα συγχρονισμό. Ωραία, πάλι καλά. Κατέβα κάτω σιγά σιγά, δεν θέλω να σκοτωθώ πάλι. Τώρα αυτό τι είναι? Αυτό δεν κάνει τίποτα. Όχι, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Θα πάμε από εδώ. Μια από το hotel το O είναι. Ωραία. Τώρα παίζουμε full. Ωραία. Ξανά. Λίγο ακόμα. Πάμπα. Δεν προλαβαίνουμε. Ξανά εδώ. Το πάτησα, ρε φίλε, το κουμπί. Και τώρα πρέπει να κάνουμε όλο το γρίφο από την αρχή. Ότι πάτησα το κουμπί και δεν αντέδρασε. Πώς σας φαίνεται αυτό? Εδώ, ορίστε. Δύσκολο. Και πάλι το πατήσαμε, αυτή τη φορά σωστά. Γρήγορα! Ωραία, φίλε. Τώρα? Τώρα εδώ κάπως πρέπει να το συγχρονίσουμε σωστά. Ωραία. Γρήγορα. Γρήγορα. Κάτσε, θα κατέβουμε εδώ. Και εδώ. Τα περιμένουμε εδώ. Όχι, ρε φίλε. Πέθανε. Έλα ρε, ίσα ίσα. Με τη μουσική πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να ακούσεις τη μουσική τώρα. Και εγώ δεν ακούω καθόλου τη μουσική, τίποτα. Και ο άκουστος πεθαίνω.
Ωραία. Ωραία. Όχι, κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε τώρα εδώ. Τι έκανα! Τι έκανα ο τύπος! Σταμάτησα το χρόνο. Το παιχνίδι κόλλησε. Δεν το θυμάμαι τώρα αυτό εδώ. Δυστυχώς, παιδες, έχω ψάξει τα πάντα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει με το παιχνίδι. Κολλάει εδώ, σε αυτό το σημείο που δεν θα έπρεπε να κολλάει. Εδώ πρέπει να σπάσει σε ένα τζάμι. Έχουν μείνει ακόμα μερικούς γρίφους μέσα στο σκοτάδι και μετά φτάνει το τέλος. Δηλαδή είναι 2-3 λεπτάκια ακόμα από εδώ και πέρα. Αλλά δυστυχώς για κάποιο λόγο παγώνει εδώ το παιχνίδι. Ό,τι και να κάνω, ό,τι restart έχω κάνει τα πάντα, δεν ξεστρώνει. Και στο τέλος συναντάει την κοπέλα την οποία αναζητούσε τόση ώρα. Δεν μ' αρέσει που πρέπει να κλείσω έτσι το παιχνίδι, δυστυχώς. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. Αλλά δεν έχω και άλλη λύση. Αλλά είναι ένα παιχνίδι με πολύ ωραίο βαθύ νόημα, πολύ ωραίο story, πολύ ωραίος ήχος. Και για μένα κατά κάποιο τρόπο δείχνει ότι η αγάπη ξεπερνάει τα πάντα. Ξενέρωσα που πρέπει να κλείσω έτσι το βίντεο, αλλά δεν θέλω κιόλας να σας αφήσω χωρίς το βίντεο αυτό, να δώσω και μια εξήγηση για ποιο λόγο τελειώνει έτσι. Αν θέλετε να δείτε το λίγο έξτρα που λείπει, μπορείτε να το δείτε σε άλλο κανάλι στο YouTube, γιατί ούτως ή άλλως συλλογικά θα μπορείτε να το βρείτε και χωρίς περιγραφή το παιχνίδι σε ξένα κανάλια. Το κακό είναι ότι κρίμα που δεν μπορούσα να σας το δείξω εγώ και δεν θέλω να ανεβάσω το υλικό κάποιου άλλου YouTuber. Κρίμα. Κρίμα. Πάντως, ελπίζω να σας άρεσε αυτή η σειρά. Μια μικρή σειρά. Πιο μεγάλο αυτό το επεισόδιο, το καταλαβαίνω. Αλλά είναι για αυτούς που γουστάρουν να βλέπουν περισσότερη ώρα. Τέλος πάντων, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Θα τα πούμε τώρα σε επόμενο βιντεάκι με ό,τι και να ανεβάσω εδώ στο κανάλι και μέχρι τότε ξέρετε την διαδικασία. Τα λέμε!